Υπομονή σε τράπεζες και δανειολήπτεση, στείλει με σημείωμά το Χρηματοοικονομικός Επίτροπος μέχρι να τελεσφορήσει συλλογική προσπάθεια κυβέρνησης και κομμάτων για μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Να τηρούν τις υποχρεώσεις τους, καθώς το όποιο αποτέλεσμα της προχθεσινής σύσκεψης αρχηγών για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα επισυμβεί φρονό το νωρίτερο εντός 4 και 8 μηνών. Ο Παύλος Ιωάννου αναφέρει ότι η σύσκεψη αρχηγών συνιστά συμπεριφορικό ερέθισμα, το οποίο δυνατόν να επηρεάσει εσφαλμένα τις επιλογές τόσο των αδειοδοτημένων πιστωτικών ιδρυμάτων όσο και των δανειοληπτών. Χαρακτηρίζει ως εντελώς εσφαλμένη τη διατύπωση για κούρεμα δανείων. Οτιδήποτε και αν προκύψει από τη σύσκεψη αυτή και τη συνέχεια της, αλλά και από το υπομελέτη σχέδιο εστίας, σε καμιά περίπτωση δεν θα συνεπάγεται οριζόντιο κούρεμα δανείων. Επισημαίνω δε για άλλη μια φορά ότι ο όρος κούρεμα δανείων είναι εντελώς εσφαλμένος και πόρο απέχει από το αποτέλεσμα χρήσης των εργαλείων που διατίθενται σε οποιοδήποτε φορολογικό σύστημα διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ο τεχνικά ορθός όρος που θα πρέπει να χρησιμοποιείται όπου και όταν απαιτείται είναι η τακτική απομείωση δανείων με απότερο στρατηγικό σκοπό την επίτευξη βιώσιμης αναδιάθρωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ο κ. Ιωάννου προσθέτει πως οι δανειολήπτες οφείλουν να συνεχίσουν να αποπληρώνουν τα δάνειά τους εφόσον είναι εφικτό, διαφορετικά να απευθύνονται στις τράπεζες, απαιτώντας εφαρμογή του σχετικού κώδικα της Κεντρικής Τράπεζας.